Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε πρώτα απ' όλα στο κάλεσμα του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής για τη σημερινή μας σύσκεψη, Σωματεία του Δημοσίου και Ομοσπονδίες, σωματεία που έχουν δώσει και δίνουν καθημερινά τον αγώνα για τη μόνιμη δουλειά, όλο τον καιρό, όλα τα χρόνια, που στέκονται στο πλάι των συναδέλφων μας για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και βέβαια πάνω απ' όλα για αυτό, καθ' αυτό το ζήτημα της, του δικαιώματος στη δουλειά. Δίνουμε με αυτή τη σύσκεψη την συνέχεια, θέλουμε να δώσουμε τη συνέχεια, να δούμε τα βήματά μας, τα επόμενα, στον αγώνα που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, να δώσουμε συνέχεια στον αγώνα των συμβασιούχων στο ΣΟΤΑ, τον αγώνα των συμβασιούχων στα νοσοκομεία, στους εκπαιδευτικούς πρόσφατα, γιατί είναι μεγάλοι χώροι στους οποίους εργάζονται, μεγάλοι κλάδοι στους οποίους εργάζεται μεγάλος αριθμός συμβασιούχων, ανεξάρτητα εάν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα προσπαθούν να τους διαχωρίσουν, να τους ονοματίσουν διαφορετικά, να λένε αναπληρωτές, επικουρικούς, εργολαβικούς, συμβάσεις έργου, συμβάσεις ορισμένου χρόνου και διάφορων ειδών συμβάσεις. Αυτός ο αγώνας που έρχεται από εδώ και χρόνια, έχει πάρει οξυμένη μορφές τώρα, την απέτηση δηλαδή να δοθεί συνέχεια, να πάρει πιο συγκροτημένη μορφή, πιο ενιαία δράση, πιο ενιαία χαρακτηριστικά. Αυτή την απέτηση ήρθαμε σήμερα να την δούμε πώς θα την προχωρήσουμε. Νομίζω ότι για όλους μας είναι ξεκάθαρο ότι το δικαίωμα στη σταθερή δουλειά είναι ένα αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα, ένα δικαίωμα αφετηρία για τη ζωή κάθε ανθρώπου, κάθε ηλικίας, ότι δεν μπορεί να υπάρξει να ζήσει αυτός, η οικογένειά του με στοιχειώδη αξιοπρέπεια, αν δεν καταφέρει να λύσει, να κερδίσει αυτό το βασικό δικαίωμα. Όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό το διάστημα που γίνονται αγώνες, είτε πιο συνολικοί, είτε πιο αποσπασματικοί, όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα και από τη σημερινή κυβέρνηση ένα τείχος απέναντι στο αίτημά μας για μονιμοποίηση των συμβασιούχων, απέναντι στο αίτημά μας για μόνιμη δουλειά. Ένα τείχος από όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες προβάλλουν, όπως και η σημερινή, όλο αυτό το διάστημα, ότι δίκιο έχετε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί το 103 του Συντάγματος μας απαγορεύει την μετατροπή των συμβάσεων. Αυτό το ψευδεπίγραφο επιχείρημα το λέει και το επαναλαμβάνει σε κάθε μας κινητοποίηση, σε κάθε μας συνάντηση, η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποί της. Πήραμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία για αυτήν την σύσκεψη, τη σημερινή, η οποία έχει ως αντικείμενο, κύρια, αυτό το βασικό ζήτημα, αυτό το βασικό δικαίωμα, αυτό το βασικό αίτημα, πώς θα το προχωρήσουμε με την προσπάθεια τη συντονισμένη που πρέπει να κάνουμε για να αρθεί αυτό το συνταγματικό εμπόδιο του άρθρου 103. Πρέπει να ξεμπερδεύουμε με τα εμπόδια, αυτά που έχουν θέσει εδώ, για να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε πιο αποφασιστικά την ελπίδα, τη μάχη για το δικαίωμά μας αυτό. Επομένως, θέλουμε να απαλληφθεί από το 103 του Συντάγματος η αναφορά, η συγκεκριμένη, που λέει ότι απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων στο δημόσιο, και επίσης να απαλληφθούν όλες οι αντίστοιχες απαγορεύσεις που είναι σε άλλες διατάξεις. Είναι ζήτημα βασικό για να μπορεί, όπως είπα, να δώσει, να ανοίξει ο δρόμος της μονιμοποίησης των συμβασιούχων. Η πρόταση αυτή, εκτός από εδώ, από μας, την πρόταση αυτή θα τη θέσουμε σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων και των ομοσπονδιών του δημόσιου τομέα, θα τη θέσουμε για να την υιοθετήσουν, για να γίνει υπόθεση όλων των σωματείων, όλων των εργαζομένων, να μεγαλώσουμε όσο γίνεται δηλαδή τις δυνάμεις αυτές, το μέτωπο αυτό των εργαζομένων που απαιτεί τη μόνιμη και σταθερή δουλειά, που απαιτεί την άρση των εμποδίων που υπάρχουν στο Σύνταγμα. Επομένως, πρέπει να πάρουμε εδώ σήμερα ως ομάδα πρωτοβουλίας, ως επιτροπή πρωτοβουλίας, εδώ σήμερα, να πάρουμε και συγκεκριμένα μέτρα. Θα απευθύνουμε, όπως είπαμε, αυτή την πρότασή μας σε όλα τα διοικητικά συμβούλια
των σωματείων και των ομοσποδιών του Δημοσίου. Θα συγκεντρώσουμε αυτές τις αποφάσεις, αλλά με γρήγορους ρυθμούς, με γρήγορους βηματισμούς. Θα συγκεντρώσουμε αυτές τις αποφάσεις άμεσα και θα πάμε να τις καταθέσουμε στη Βουλή, στον πρόεδρο της Βουλής και σε όλα τα κόμματα, πλην βεβαίως της Χρυσής Αυγής. Όπως είπαμε, εδώ σήμερα συγκροτούμε μια επιτροπή πρωτοβουλίας, η οποία θα διαμορφώσει επακριβώς την πρόταση αυτή που λέμε για την άρση της τροποποίησης, για την τροποποίηση του 103 του Συντάγματος, και θα πάρει και όλα τα οργανωτικά μέτρα για να προχωρήσει, να πάρει σάρκα και οστά η πρωτοβουλία μας. Η επιτροπή αυτή βεβαίως θα είναι ανοιχτή σε γνώμες, προτάσεις, σε χειρισμούς που θα χρειαστεί να κάνουμε, αλλά όπως είπαμε, από εδώ σήμερα πρέπει να φύγουμε με συγκεκριμένο προγραμματισμό. Ο συγκεκριμένος προγραμματισμός που έχουμε σκεφτεί εμείς και καταθέτουμε και εδώ σήμερα είναι να πάμε άμεσα τη Δευτέρα την επόμενη, δηλαδή σε μια εβδομάδα μέσα, να πάμε σε μια ανοιχτή σύσκεψη διοικητικών συμβουλίων, σωματείων και ομοσπονδιών. Τον χώρο θα τον προσδιορίσουμε, θα τον βρούμε. Με αυτό το αντικείμενο, στο οποίο βέβαια σε αυτή τη σύσκεψη, όπως είπαμε, θα καλέσουμε τα σωματεία να υιοθετήσουν αυτό το πλαίσιο και να έρθουν και με αποφάσεις στη σύσκεψη αυτή την επόμενη Δευτέρα, με αποφάσεις που θα λένε ότι και υιοθετούν αυτό το πλαίσιο και την αποφασιστικότητά τους θα μας καταθέτουν, όπως όλοι θα την καταθέσουμε για να δώσουμε συνέχεια στον αγώνα, και ταυτόχρονα θα έχουν αξιοδότηση για να δούμε από κοινού τις μορφές των αγωνιστικών πρωτοβουλειών και κινητοποιήσεων που θα πάρουμε το αμέσως επόμενο διάστημα για να το προχωρήσουμε. Πρέπει να πούμε ότι είμαστε αποφασισμένοι, θεωρώ όλοι όσοι είμαστε εδώ, γιατί ακριβώς όπως είπα και στην αρχή, έχουμε παλέψει και παλεύουμε συνεχώς χρόνια τώρα αυτό το ζήτημα. Έχουμε καταθέσει την αποφασιστικότητά μας με όλους τους τρόπους. Εμείς σήμερα το πρωί εδώ είχαμε σύσκεψη με συμβασιούχους συναδέλφους μας. Μια κατάμεστος ήταν ο χώρος εδώ, από με τους συμβασιούχους συναδέλφους μας, που ακριβώς και από αυτούς, από την όλη συζήτηση, πέρα από τα προβλήματα, τα τρέχοντα που έχουν, το κυρίαρχο αίτημα που κατατέθηκε, το αποκριστάλλωμα αυτής της σύσκεψης ήταν ότι πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τη δράση μας, την αποφασιστικότητά μας, για να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας στη μόνιμη δουλειά. Θεωρούμε ότι εκφράζουμε τους χιλιάδες συμβασιούχους, τους χιλιάδες ανέργους, που σήμερα είναι άνεργοι, χθες ήταν συμβασιούχοι, αύριο θα είναι κάπου αλλού. Εκφράζουμε τους χιλιάδες αγωνιζόμενους συναδέλφους που δεν διαπραγματεύονται κι αυτοί το δικαίωμα αυτό. Δεν κάνουμε βήμα από την απέτησή μας πίσω από την απέτησή μας αυτή, από το δικαίωμά μας αυτό, και καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Τις ευθύνες της απέναντι σε εμάς, απέναντι στους εργαζόμενους, στα παιδιά μας, σε όλους, απέναντι δηλαδή σε κάθε άνθρωπο που ακριβώς διεκδικεί το αυτονόητο, το δικαίωμα στη μόνιμη δουλειά. Θα κάνουμε τα επόμενα μας βήματα και από τις σύσκεψεις θα βγουν με πιο ακριβώς ποιες κινητοποιήσεις και ποιες πρωτοβουλίες θα πάρουμε, παίρνοντας υπόψη μας και τις εξελίξεις που έχουμε, βαδίζοντας δηλαδή και λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις τις τρέχουσες που έχουμε, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και όχι να συρθούμε πίσω από τις εξελίξεις, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στον προγραμματισμό μας. Αυτό λοιπόν που καταθέτουμε σήμερα, που πρέπει να βγει από αυτή τη σύσκεψη, είναι αυτό που έχουμε από τα σωματεία μας, τις αποφάσεις που έχουμε τα σωματεία που παρευρισκόμαστε εμείς εδώ, για την απόφασή μας να προχωρήσουμε συγκροτημένα για αυτό το ζήτημα. Και το κάλεσμά μας για την επόμενη Δευτέρα προς όλα τα σωματεία και τις ομοσπονδίες του Δημοσίου, στις 28 του Γενάρη, που εκεί είπαμε θα καλέσουμε να έρθουν, να μην είναι μια φιλολογική συζήτηση, αλλά να είναι αποφασιστική, και γι' αυτό λέμε ότι όλα τα διοικητικά συμβούλια θα καλέσουμε να έχουν σχετικές αποφάσεις.